Γεια σας. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο την εγκατάσταση του WordPress σε ένα δεύτερο υποτομέα στη φιλοξενία ισοτόπων στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο. Έχουμε λοιπόν συνδεθεί στην υπηρεσία webhost.sys.gr. Πατάμε λοιπόν είσοδο. Γράφουμε τα στοιχεία μας που έχουμε στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο. Και συνδυόμαστε στον πίνακα ελέγχου της φιλοξενίας ιστοτόπων. Είμαστε στο τοποθεσίες και τομείς. Έχουμε πάντα ήδη έναν κύριο υποτομέα που έχει αυτή τη μορφή. Εδώ έχω ήδη εγκαταστήσει το WordPress. Αλλά εάν θέλουμε να μην διαταράξουμε έναν υπάρχον ιστοτόπο ή θέλουμε να κάνουμε ένα δεύτερο ιστοτόπο, θα πρέπει να κάνουμε πρώτα προσθήκη υποτομέα για να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε... Wordpress ή κάποια άλλη εφαρμογή. Άρα, λοιπόν, πρώτα θα κάνω προσθήκη υποτομέα, ο οποίο θα έχει ένα όνομα θα του δώσω εδώ, θα έχει κατάληξη το όνομά μου sites.ics.gr, θα δώσω το όνομα του υποτομέα, ας πούμε ότι κάνω ένα blog ή οτιδήποτε άλλο όνομα μπορώ να δώσω, η τάξη μου, αυτό είναι ανάλογα με τον ιστότοπο και θα έχει αυτή τη μορφή λοιπόν την τελική, ο υποτομέας. Δεν το ασφαλίζω με πιστοποιητικό ασφαλείας, θα το κάνω αυτό μετά γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα με το παλαιλήνιο σχολικό δίκτυο. Απλά θα δημιουργήσουμε τον υποτομέα, πατάμε OK, περιμένουμε κάποιο χρόνο. Μπορεί να χρειαστεί να περιμένουμε και μερικά δευτερόλεπτα ίσως και ένα ολόκληρο και παραπάνω λεπτό δεν πρέπει να κλείσουμε αυτό το παράθυρο. Και φαίνεται λοιπόν ότι δημιουργήθηκε ο τομέας, εμφανίστηκε εδώ το μήνυμα αυτό. Νάτος λοιπόν εδώ ο υποτομέας με αυτό το όνομα. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κουμπάκι αν θέλουμε να εμφανίζουμε παραπάνω λειτουργίες. Για να δούμε λοιπόν πριν κάνουμε εγκατάσταση WordPress θα χρειαστεί κάποιος χρόνος να περιμένουμε για να καταχωρηθεί ο υποτομέας. Αν πατήσω λοιπόν εδώ άνοιγμα σε νέα καρτέλα υπάρχει σφάλμα γιατί δεν έχει ακόμα το πιστοποιητικό ασφαλείας συνδεθεί. Και προτείνω λοιπόν να περιμένετε 5 λεπτά τουλάχιστον για να καταχωρηθεί ο τομέα και πάμε λοιπόν να κάνουμε και την εγκατάσταση μετά του πιστοποιητικού ασφαλείας, το Let's Encrypt, για να έχει ασφάλεια ο ιστότοπος και όχι μόνο αυτό, να θεωρείται και έγκυρος. Αυτό κανονικά θα μπορούσε να γίνει πριν ταυτόχρονα, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα με το παρένα δίκτυο. Είμαι λοιπόν εδώ στο νέο υποτομέα και θα πατήσω εγκατάσταση του πιστοποιητικού ασφαλείας. Θα περιμένω κάποιο χρόνο και βλέπω λοιπόν ότι έχει εγκατασταθεί με επιτυχία. Εάν αυτό δεν συμβεί πάρω κάποιο μήνυμα λάθος εδώ κάτω δεξιά, θα πρέπει να ξαναδοκιμάσω να κάνω εγκατάσταση μετά από κάποιο χρόνο και για να βεβαιωθώ ότι έχει προσθεθεί, αν εδώ εδώ στα πιστοποιητικά, εμφανίζεται και το πιστοποιητικό για αυτό τον ιστότοπο. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει, είναι πολύ σημαντικό δυστυχώς να γίνει η εγκατάσταση αυτού του πιστοποιητικού γιατί θα έχετε μελλοντικά προβλήματα μετά με τον ιστότοπο. Και αφού λοιπόν είμαστε έτοιμοι, είμαστε λοιπόν στο δευτερεύον υποτομέα, μπορούμε να κάνουμε εδώ την εγκατάσταση του WordPress. Έχει φανήσει εδώ ένα κουμπάκι εγκατάσταση WordPress και πρέπει να αριθμίσω κάποιες παραμέτρους. Κοιτάω εδώ να είναι HTTPS. Εδώ δίνω ένα τίτλο στον ιστότοπο. Αυτό μπορώ να το αλλάξω και μετά ή να βάλω το όνομά μου για αρχή. Προστίκες κανένα. Γλώσσα το ορίζω από τώρα στα ελληνικά. Εκτός αν θέλω να έχω ξενόγλωσσο στο ιστότοπο. Έκδοση είναι στην τρέχουσα, στην πιο τελευταία δηλαδή αυτά τα αφήνω όπως είναι και πατάω εγκατάσταση και περιμένω και εδώ κάποιο χρόνο και ελπίζω να πάνε όλα καλά να γίνει σωστά η εγκατάσταση του ιστότοπου WordPress. Και αφού τελειώσει η εγκατάσταση θα μεταβώ αυτόματα στο μενού WordPress. Εδώ φαίνονται οι εφαρμογές WordPress που έχω εγκαταστήσει. Μπορώ να αλλάξω σε λίστα την προβολή ή και σε πλακίδια. το ξανακάνω σε λίστα. Δεν έχει ακόμα προσθεθεί όμως βλέπω η εγκατάσταση. Περιμένω λίγο χρόνο. Βλέπω εδώ εργασίες σε εξέλιξη. Δεν έχει δηλαδή ολοκληρωθεί στην ουσία η εγκατάσταση. Και σαν να έχει ολοκληρωθεί, εδώ πατάω όχι ευχαριστώ. Έχει λοιπόν προσθεθεί η εγκατάσταση. Να το δείξω λοιπόν με κάρτες όπως ήταν πριν μου δείχνει την εγκατάσταση WordPress για τον υποτομέα που έκανα μέχρι τώρα και έχει και για τον προηγούμενο θα γυρίσω πάλι στις τοποθεσίες web και μπορώ από εδώ να συνδεθώ να θέλω να ανοίξω τον ιστότοπο με το κουμπάκι εδώ άνοιγμα να δω τι λειτουργεί κάτι δεν πάει καλά εδώ ίσως είναι αρχικά πρέπει να κάνω επαναφόρτωση, να φορτώσει καλύτερα το site. Σήμερα κάτι γίνεται με το παλιό σχολικό δίκτυο, δεν είναι και τόσο γρήγορο από ό,τι βλέπω. Μετά από κάποια refresh, βλέπω λοιπόν ότι εντάξει εγκαταστήθηκε σωστά, άρα δουλεύει ο ιστότοπός μου. Και να γυρίσω πάλι πίσω, αν θέλω να συνδεθώ στον πίνακα ελέγχου της εγκατάστασης, μπορώ από εδώ με το κουμπάκι σύνδεση Περιμένω λίγο και να συνδεθώ στο πίνακα ελέγχου της εγκατάστασης WordPress. Είμαι τώρα λοιπόν συνδεδεμένος. Αυτά για την εγκατάσταση σε υποτομέα. Ξανατονίζω αν έχω πρόβλημα μετά τη δημιουργία του υποτομέα. Περιμένω κάποια λεπτά, τουλάχιστον 5-10 λεπτά περιμένετε και κάντε μετά την εγκατάσταση του πιστοποιητικού ασφαλείας.